Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για άλλη μια εβδομάδα, η εκπομπή Car Plus είναι μαζί σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το αν και πώς θα αποζημιωθείτε από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση που τα αυτοκίνητά σας έπαθαν ζημιές εξαιτίας φυσικής καταστροφής. Μέχρι όμως να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας, ας δούμε τα άλλα θέματα της εκπομπής. Όπως λοιπόν είπαμε, πάμε να εξετάσουμε το τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα που έπαθαν σοβαρές ζημιές ή ακόμα και χάθηκαν από την πρόσφατη σοβαρή θεομηνία. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει το φίλο, τον ασφαλιστικό σύμβουλο της εκπομπής θα έλεγε κανείς, Κωνσταντίνο Σταύρου από το ασφαλιστικό πρακτορείο Globin, να μας πει τι και πώς. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Πες μου λοιπόν, καταρχάς, ποιοι άνθρωποι με ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τα αυτοκίνητα που έπαθαν ζημιές σε αυτή τη θεομηνία. Η βασική κάλυψη η οποία σε αποζημιώνει σε τέτοια περίπτωση είναι οι θεομηνίες. Είναι μια κάλυψη η οποία δεν την περιλαμβάνουν τα βασικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Συνήθως υπάρχουν εταιρείες που τις έχουν σε πακέτο φωτιάς κλοπής και κάποιες άλλες αναγκαστικά σε ανεξάρτητο πακέτο, όπου καλείται ο ασφαλιζόμενος να, είτε να το ζητήσει είτε να του το προτείνει ο ασφαλιστής. Συνεπώς, εάν κάποιος στο ασφαλιστήριο του συμβόλαιο είναι το βασικό, μην ψάξει τουλάχιστον από ασφαλιστική εταιρεία. Σαφώς. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι είναι μία εξτρά παροχή την οποία δεν την έχουν σε βασικά πακέτα καμία εταιρεία. Εδώ να συμπληρώσω εγώ κάτι και να μου απαντήσεις αν ξέρεις. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει την ασφάλιση για θεομηνία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μπορεί να καταφερθεί εναντίον του Δήμου, της περιφέρειας, του κράτους που είναι ο φορέας του δρόμου που είχε το αυτοκίνητο. Γιατί οι πληροφορίες μας λένε αυτό. Κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορες τέτοιες περιπτώσεις που είτε άλλες λόγω σπάσιμων νεύρων, διότι δεν αποζημιώνεται ο παθόν από τον εκάστοτε Δήμο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος, είτε δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να απαιτήσει αποζημίωση, διότι δεν βρίσκει κάποιον υπεύθυνο να χτυπήσει την πόρτα. Εδώ να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής, Κωνσταντίνε, και να δούμε μαζί το καινούριο SUV της Opel. Ακούεις το όνομα Grandland X και είναι τώρα αμέσως στους δέκτες σας. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά αλλά και να οδηγήσουμε το Opel Grandland X, ένα κτισμένο πάνω στις ίδιες βάσεις με το Peugeot 3008. Το Grandland X είναι ένα μεσαίο SUV που επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας από το Γάλλο συγγενή του, αλλά διαφοροποιείται αισθητά στη σχεδίαση και στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων. Σαφώς μεγαλύτερο από το μεσαίο αδελφό του Mokka X, επικεντρώνει την παρουσία του στο premium design, τις τεχνολογικές καινοτομίες, τη συνδεσιμότητα, τους κινητήρες και στο προαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα IntelliGrip που εξασφαλίζει πρόσφυση σε ποικίλες οδηγικές συνθήκες. Διαθέτει επιβλητική εξωτερική εμφάνιση και συμβατική σχεδίαση σε εσωτερικό με πολύ καλή ποιότητα υλικών και συναρμολόγησης. Οι χώροι είναι άνετοι για 5 επιβάτες, υπάρχουν άφθονες και έξυπνες λύσεις για τοποθέτηση μικροαντικειμένων, ενώ ο χώρος αποσκευών χωρά από 514 έως 1650 λίτρα όταν αναδιπλωθούν τα καθίσματα. Το Grandland X περιλαμβάνει μια γκάμα υπερσύγχρονων συστημάτων υποστήριξης οδηγού που κάνουν την οδήγηση πιο ξεκούραστη αλλά και πιο ασφαλή, ενώ εξοπλίζεται με τους δυνατούς προβολείς LED του προσαρμοζόμενου συστήματος εμπρόσθετου φωτισμού που εξασφαλίζουν βέλτιστο φωτισμό του δρόμου σε όλες τις συνθήκες. Διατίθεται με δύο κινητήρες του Group PSA, ένα βενζινοκινητήρα 1,2 turbo 130 ύπων και έναν diesel 1,6 των 120 ύπων που συνδυάζονται με χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο 6 ταχυτήτων. Η μοναδική επιλογή μετάδοσης της κίνησης είναι στους εμπρός τροχούς, αλλά οι πλούσιες εκδόσεις διαθέτουν το IntelliGrip, ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με 5 διαφορετικές επιλογές που προσαρμόζει την κατανομή ροπής στους εμπρός τροχούς και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση και σταθερή συμπεριφορά, ανεξάρτητα αν το όχημα κινείται σε χιόνι, λάσπη, άμμο ή βρεγμένη επιφάνεια. Ιδιαίτερα πλήρης είναι και ο βασικός εξοπλισμός του μοντέλου που πωλείται σε 3 εκδόσεις, Excite, Explore και Exclusive. ESP με Hill Holder, 6 αερόσακοι, διζωνικός κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, σύστημα ενημέρωσης ψυχαγωγίας με έγχρωμη οθόνη αφής και χειριστήρια στο τιμόνι και φυσικά online υπηρεσίες συνδεσιμότητας Opel OnStar είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία του εξοπλισμού.
Όσον αφορά τη σχετικά σύντομη οδηγική μας επαφή, είναι γεγονός ότι εντυπωσιαστήκαμε από την ποιότητα κύλησης, την ηχομόνωση, τη συμπεριφορά της ανάρτησης, τα δυνατά φώτα και τα αποτελεσματικά φρένα. Η ψηλή θέση οδήγησης και το ακριβές τιμόνι κρύβουν τον όγκο του αυτοκινήτου και δίνουν ευελιξία μαζί με ευκολία χρήσης. Το χειροκίνητο Kivoto εκμεταλλεύτηκε σωστά την απόδοση του κινητήρα και η κατανάλωση κυμάνθηκε στα 6,9 λίτρα για το δίζελ και 8,2 για το βενζινοκίνητο, που συνολικά μας άρεσε περισσότερο. Συνοψίζοντας, έχουμε να κάνουμε με ένα καλοκατασκευασμένο και ισορροπημένο οικογενειακό αυτοκίνητο ελευθέρου χρόνου, που σίγουρα θα βρει το χώρο του μέσα σε μια κατηγορία το ποσοστό της οποίας ανεβαίνει ραγδαία. Το Grandland X διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά σε τιμές που ξεκινούν από 24.500 ευρώ για το βενζινοκίνητο και από 26.300 ευρώ για το πετρελαιοκίνητο. Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτησή μας με τον Κωνσταντίνο Σταύρου για τα αυτοκίνητα τα οποία επλήγησαν από τη Θεομηνία. Κωνσταντίνε, αυτά που λέμε αφορούν τα αυτοκίνητα τα οποία βρέθηκαν. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία τα έχει πάρει το ποτάμι και τα έχει πάει στη θάλασσα ή τα έχουν σκεπάσει στα μπάζα και δεν βρέθηκαν ή μπορεί και να μην βρεθούν ποτέ. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό. Να σας είμαι ειλικρινής, για τις εταιρείες στις οποίες συνεργάζεται το γραφείο μας, δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα κάποια τέτοια περίπτωση. Είναι όμως υποχρέωση μέσα σε εισαγωγικά της εταιρείας να το δει με εύλογο μάτι και να προβεί στην αποζημίωση ακόμα και αν δεν έχει βρεθεί. Βέβαια, θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή όπου επλήγει, όπως καλή ώρα τώρα στη Μάνδρα, και να μπορεί να το αποδείξει με κάποια καταγγελία, κάποια δήλωση την οποία θα κάνει σε επίσημο δημόσιο φορέα. Κάνουν τέτοια ψυχικά οι εταιρείες πια? Θεωρώ πως το βλέπουν και το αντιμετωπίζουν με ένα καλό μάτι και όχι πίσω από το μάτι του νόμου. Εδώ μιλάμε όμως για ολική καταστροφή ουσιαστικά, που σημαίνει ότι η εταιρεία, αν το δεχτεί, θα αποζημιώσει το αυτοκίνητο στη συμφωνηθής αξία που υπάρχει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλό θα είναι να ακολουθεί πάντα την εμπορική αξία, έτσι ώστε ούτε η ασφαλιστική εταιρεία να αδικήσει πληρώνοντας τον ασφαλιζόμενο με μεγαλύτερο ασφάλιστο από αυτό που πρέπει, αλλά ούτε και να βρεθεί σε δυσχέρεια αργότερα να απαιτεί αποζημίωση την οποία δεν δικαιούται να πάρει ο ασφαλιζόμενος. Πώς εξασφαλίζεται αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι ο έντυπος τύπος και τα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα, μπορούν να σε πληροφορήσουν για το ποια είναι η εμπορική αξία πλέον του αυτοκινήτου σου, και βέβαια σε συνεργασία πάντα με τον ασφαλιστή σου πρέπει να έχεις εξασφαλίσει τη σωστή αξία για αυτό το οποίο έχεις σαν αυτοκίνητο. Άρα κάθε χρονιά πρέπει να κάνεις αναπροσαρμογή αυτής της αξίας. Πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η αγορά του αυτοκινήτου, είναι και αυτό ένα χρηματιστήριο. Ίσως το να ασχολείσαι μια φορά το χρόνο είναι πολύ λίγο. Ακόμα και εξάμηνο, ανανέωση εξαμήνου, καλό θα είναι να υπάρχει μια επικοινωνία με τον ασφαλιστή σου. Κωνσταντίνο μου, θα σου ζητήσω να κάνουμε μια ακόμα διακοπή για να δούμε το νέο ηλεκτροκίνητο φορτηγό που έφτιαξε αυτή τη φορά η Tesla. Και γυρίζουμε για το τέλος της κουβέντας μας. Το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό στον κόσμο είναι γεγονός. Η αμερικανική Tesla, που από το 2008 και έπειτα πρωτοστατεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, παρουσίασε στις 17 Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια το πρώτο της φορτηγό με αυτονομία κίνησης στα 800 χιλιόμετρα και επιδόσεις απολύτως εξωπραγματικές. Το Tesla Semi, όπως ονομάζεται, χωρίς το μέγιστο βάρος φόρτωσης των 36 τόνων, πραγματοποιεί τη διαδικασία του 0% σε 5 δευτερόλεπτα, ενώ πλήρως φορτωμένο σε μόλις 20 δευτερόλεπτα. Την ίδια στιγμή, για να αντιληφθείτε την σημασία των μεγεθών, ένα συμβατικό φορτηγό που τροφοδοτείται με ντίζελ κινητήρα και κουβαλά αντίστοιχο φορτίο, εκτελεί την ίδια διαδικασία σε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. Το πλεονέκτημα της ηλεκτροκίνησης είναι τρομακτικό. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Αμερικανικής εταιρείας, Elon Musk, το Tesla Semi χρησιμοποιεί 4 ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι στον πίσω άξονα του οχήματος και προσφέρουν στιγμιαία ροπή στους πίσω τροχούς.
Στα φρένα χρησιμοποιείται ένα προηγμένο σύστημα που ανακτά την κινητική ενέργεια και την αποθηκεύει πάλι πίσω στην μπαταρία, λύνοντας διαπαντός το πρόβλημα αντικατάστασής της. Εξωτερικά ξεχωρίζει για τη φουτουριστική του σχεδίαση, τις μιλεμένες γωνίες και τα φώτα LED που αναδεικνύουν την επιβλητική του παρουσία. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ο κορυφαίος αεροδυναμικός συντελεστής του φορτηγού, ο οποίος είναι μικρότερος ακόμη και από εκείνον μιας Bugatti Veyron. Στο εσωτερικό, το κάθισμα του οδηγού είναι τοποθετημένο στο κέντρο και περιβάλλεται από δύο μεγάλες οθόνες που παρέχουν στον οδηγό πληροφορίες για το όχημα και το φορτίο που κουβαλά. Αν και η Tesla ισχυρίζεται ότι το ηλεκτροκίνητο φορτηγό της είναι απολαυστικό στην οδήγηση, η αλήθεια είναι ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη συμμετοχή από τον οδηγό. Και αυτό γιατί μιλάμε για ένα εξελιγμένο τεχνολογικά όχημα που διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα αυτόνομης κίνησης και παθητικής ασφάλειας. Αν αναρωτιέστε για την τιμή του, σύμφωνα με τον Elon Musk, το κόστος του Tesla Semify θα είναι χαμηλότερο από το κόστος και χρήσης ενός συμβατικού ντίζελ φορτηγού. Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει και το Tesla Semify αναμένεται να εμφανιστεί στους δρόμους το 2019. Μαζί με το φορτηγό να σημειώσουμε ότι η Tesla παρουσίασε στην Καλιφόρνια και ένα πρωτότυπο Roadster, το πρώτο ηλεκτροκίνητο της εταιρείας, το οποίο θα είναι και αυτό διαθέσιμο στην αγορά από το 2020. Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης πλησιάζει. Είστε έτοιμοι? Επιστρέφουμε στο στούντιο λοιπόν και θα ζητήσουμε από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Σταύρου, τον ασφαλιστή, να γίνει ασφαλιστικός σύμβουλος των τηλεθεατών μας. Τι θα πρότεινες, τι πρέπει να προσέχουν όταν φτιάχνουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, Κωνσταντίνε, ειδικά για τα θέματα θεομηνιών? Καλό θα είναι να ξέρει ο ασφαλιζόμενος για το τι πληρώνει. Το να μπει στη διαδικασία να ζητάς ένα συμβόλαιο με τις βασικές καλύψεις είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν πρόκειται να σε εξασφαλίσει. Απλά θα σε καλύψει για ζημιές προς τρίτους. Η κάλυψη των θεομηνιών και αυτή έχει κάποια παρακλάδια τα οποία θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, κάποιος ασφαλιστής δηλαδή, να εξηγήσει ότι υπάρχουν πιθανά απαλλαγές, υπάρχουν η συμμετοχή σου στην περίπτωση που κάποιο εξάρτημα υπερβαίνει την αξία της ολικής απώλειας συνολική αξία αυτοκινήτου. Οπότε εκεί βγαίνει το ταλό στο αυτοκίνητο, δηλαδή καλείται η εταιρεία να το ζημιώσει σαν εμπορική αξία, παρότι μπορεί να επιμένει και να θέλει το αυτοκίνητό του. Άρα λοιπόν τα ψηλά γράμματα τα οποία ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία, καλό είναι να τα γνωρίζει κάποιος, καλό είναι να συμβουλεύονται τους ασφαλιστικούς συμβούλους και να μην αγοράζουν κάτι με γνώμονα την οικονομία. Ξέρεις πώς το μεταφράζω εγώ όλο αυτό που είπες, ότι αν δεν έχεις ασφαλιστικό σύμβουλο, μην πας πουθενά. Γιατί αυτές οι ηλεκτρονικές ασφάλειες που πια έχουν μπει στη ζωή μας δεν σε εξασφαλίζουν από αυτά τα ψηλά γράμματα που μας είπες. Σίγουρα. Είναι σαν να παίρνεις απλά μία αίτηση, έναν αριθμό και να τρέχεις με τον αριθμό στην πλάτη, όπως ο ποδοσφαιριστής. Άρα, καλό θα είναι να υπάρχει ένας σύμβουλος ο οποίος θα σε συμβουλεύσει για το τι πρέπει να κάνεις σωστά. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα σου ζητήσω να μείνεις μαζί μας μέρες που έρχονται, που μεγαλώνει η κυκλοφορία, ειδικά σε όλα τα αστικά κέντρα και δυσκολεύει το παρκάρισμα, να δούμε μια εφεύρεση για το παράλληλο παρκάρισμα που έγινε πολλά χρόνια πριν, αλλά τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αμέσως μετά πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τα θέματα ασφάλισης από φυσικές καταστροφές. Στη δεκαετία του 50 στην Καλιφόρνια, ο Brooks Walker εξέλιξε ένα σύστημα που θα μπορούσε να δώσει διαπαντός τη λύση στο παράλληλο παρκάρισμα. Στην ουσία πρόκειται για μία πέμπτη ρόδα που βρίσκεται κρυμμένη στο χώρο του Port Bagage. Όταν ο οδηγός βρεθεί στην κατάλληλη θέση για να παρκάρει, ενεργοποιεί την υδραυλική αντλία, η ρόδα πέφτει στο έδαφος και μέσω του κινητήριου άξονα περιστρέφεται προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αν και έξυπνη στη σύλληψη, η πατέντα του Brooks Walker που βλέπουμε στην εικονιζόμενη Cadillac δεν εφαρμόστηκε ποτέ σε μαζικό επίπεδο. Ακούσαμε λοιπόν την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και από την πλευρά του πολίτη.
πώς μπορεί να βρει το δίκιο του, πώς μπορεί να αποζημιωθεί. Γι' αυτόν τον λόγο καλέσαμε στην εκπομπή μας τον κύριο Νίκο Γερακάρη, δικηγόρο ποινικού και αστικού δικαίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Πείτε μας, κύριε Γερακάρη, πρώτα απ' όλα, ποιες διαδικασίες πρέπει να κάνει ένας πολίτης του οποίου το αυτοκίνητο έχει πάθει ζημιά από τη Θεομηνία, την πρόσφατη Θεομηνία ή και από άλλες βέβαια, ή έχει χαθεί, δεν έχει βρεθεί καθόλου. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ακριβώς. Θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ερευνήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του κατά πόσο έχει τις καλύψεις τις συγκεκριμένες. Θα πρέπει να κοιτάξει αν προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις, γιατί ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν τις μηχανικές βλάβες. Εφόσον δεν το γνωρίζει, γιατί δεν έχει αντίγραφο, γιατί τυχόν θα ήταν μέσα στο όχημά του, θα πρέπει να καλέσει τον ασφαλιστή του και να ενημερωθεί. Εάν δεν έχει ασφαλιστεί και έχει κάνει ηλεκτρονικά την ασφάλιση, Τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στην ασφάλειά του, στην ασφαλιστική του εταιρεία και να τους ρωτήσει με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας ποιες είναι οι καλύψεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα πρέπει να καλέσουμε τη φροντίδα ατυχήματος να καταγραφεί το συμβάν, να ενημερώσουμε αντιστοίχως την αστυνομία και κατόπιν αυτού να πάρουμε και δελτίο από την ΕΜΗ καιρικών φαινομένων. Και βεβαίως ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν, αυτό δεν είναι σίγουρο, μία βεβαίωση από τον κάθε ασφαλισμένο της για τις ζημιές του οχήματός της, μια υπεύθυνη δήλωση. Στη φροντίδα ατυχήματος, πώς θα γίνει η δήλωση, ότι το παρέσυρε το αυτοκίνητο το ρέμα, ζημιά λόγω φυσικής καταστροφής. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσέξουμε τη δήλωση που θα υποβάλουμε. Τι γίνεται, θα χωρίσουμε τις περιπτώσεις στις εξής δύο. Στην περίπτωση που βρίσκεται το όχημα και θα πάει με βάση τον πραγματογνώμονα στο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου. Αν αυτό επισκευάζεται ή δεν επισκευάζεται. Αυτό θα κριθεί από τον πραγματογνώμονα σε συνεργασία πάντα και με την ενημέρωση του ασφαλισμένου, αλλά και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του συνεργείου. Yes. Αν κριθεί ασύμφορη επισκευή, τότε ο ασφαλισμένος δεν το επισκευάζει και παίρνει το ποσό της ασφαλίσεως. Όπου θα πούμε κάποια λεπτομέρεια σε αυτό παρακάτω. Να την πούμε τώρα για να ολοκληρώσουμε. Να την πούμε τώρα. Βεβαίως. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνήθως προσπαθούν να μειώσουν την αποζημίωση που θα δώσουν, που θα καταβάλουν. Τι εννοούμε αυτό. Μπορεί εμείς, για παράδειγμα, να ασφαλίζουμε το όχημά μας για 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Η ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, θα προσπαθήσει να αποφύγει την πλήρη αποζημίωσή μας με το εξής σκεπτικό, λόγω παλαιότητας οχήματος. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις όταν έχουμε ασφαλίσει το όχημά μας μέσω κάποιου ασφαλιστικού πράκτορα ή έρχεται από προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία. Το ποσό ασφαλίσεως παραμένει το ίδιο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πώς θα το δηλώσουμε, αλλά και ότι έχουμε. Μπορούμε να διεκδικήσουμε ακριβώς το ποσό της ασφαλίσεως και η ασφαλιστική να μας αποζημιώσει. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι λογικό, γιατί αφού η ασφαλιστική παίρνει τα ασφάλιστρα για το συγκεκριμένο ποσό, θα πρέπει να αποζημιώνει για αυτό το ποσό. Ακριβώς. Είναι μαχητό δηλαδή και πιστεύετε ότι είναι θέμα επιμονής του πολίτη για να διεκδικήσει τα χρήματα που έχει συμφωνήσει. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, είναι μαχητό. Θα πρέπει ο πολίτης να οπλιστεί με υπομονή, να διεκδικήσει, να είναι πιεστικός στην ασφαλιστική. Η ασφαλιστική πολλές φορές, ξέρετε, προσπαθώντας να μειώσει το κόστος, χρονοτριβεί. Επομένως, ο κάθε πολίτης, παύλα ασφαλισμένος, παύλα πελάτης της, προκειμένου να πάρει έστω κάποια χρήματα για να μπορέσει να αντικαταστήσει το όχημά του, δέχεται. Ακριβώς. Ή απευθύνεται σε δικηγόρο. Αν απευθυνθεί σε δικηγόρο, μπορεί η ασφαλιστική να του πει: κάνε μας αγωγή, αλλά θα έχει μπει πλέον ο άνθρωπος σε έξοδα. Όταν λέτε χρονοτριβή, υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας που ο νόμος υποχρεώνει τις ασφαλιστικές να αντιδράσουν σε σχέση με τη δήλωση ζημιάς? Κοιτάξτε. Όταν το επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, οφείλουμε μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος να ενημερώσουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία. Είτε αυτή είναι μερική κλοπή, είτε είναι ολική κλοπή. Για οποιαδήποτε ζημία οφείλουμε να ενημερώσουμε. Από εκεί και πέρα η ασφαλιστική θα αναθέσει σε κάποιον εμπειρογνώμονα της εταιρείας την εξέταση του οχήματος και κατά πόσο υφίστανται αυτά που έχει καταθέσει ο πελάτης παύλα ασφαλισμένος. Το φάκελο μέχρι πότε πρέπει να τον κλείσει ή πότε προσδιορίζεται? Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι εντός τριμήνου ορίζεται ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Αλλά τα πλαίσια αυτά είναι γενικά. Δεν ισχύουν πάντοτε και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουν παρέλθει πολλοί μήνες. Με την απάντηση που τυχόν μπορεί να λάβει κάποιος ασφαλισμένος, κάνε μας αγωγή προκειμένου να δούμε το θέμα σου πιο ζεστά. Επί παραδείγματι, πολλά μας είπατε. Σας είπα επί παραδείγματι, μπορώ να φέρω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα. Σε περίπτωση που γνώριζα, παρά το γεγονός ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι σε τροχαίο ανήκαν στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία, έλεγαν στον ένα ασφαλισμένο: έχουμε χάσει το φάκελό σου. Δεν έχει... Είναι αυτό που μου λέγατε και 9 μήνες πήρε ο ήλιος. Ακριβώς. Κατάλαβα. Πήρε 9 μήνες. Επειδή μας φορτίσατε λίγο ψυχολογικά, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να δούμε την ιστορική αναδρομή του Ηλία Καφάουγλου
και μετά από λίγο πάλι στο στούντιο. Τα αμαξώματα των πρώτων αυτοκινήτων ήταν κατασκευασμένα από ξύλο. Συνήθως κατασκευάζονταν από ντόπιους αμαξοποιούς και προσαρμόζονταν στο πλαίσιο το οποίο εισηγείται από το εξωτερικό. Πρώτη φορά οι Έλληνες αμαξοποιοί, οι οποίοι προηγουμένως κατασκεύαζαν άμαξες, ήρθαν σε επαφή με αυτοκίνητο όταν χρειάστηκε να επισκευαστεί το αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου Νικολαίδη, διευθυντή της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο ήταν ηλεκτρικό, τρίτροχο και το οδηγούσε ο πρώτος επαγγελματίας οδηγός και όχι μόνο, ο Αλέξανδρος Μπαχάουερ. Ο λόγος για τον αμαξοποιό από τη Ζάκυνθο, Λορέντζο Μάμο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1900. Το αυτοκίνητο του Νικολαίδη ανετράπη στην Καστέλα, μάλλον το 1901, και απεστάλης του Μάμου για τα περαιτέρω. Στο ίδιο αμαξοποιείο παρήγγειλε ο Στέφανος Ράλης της γνωστής οικογένειας το αμάξωμα για το δικό του αυτοκίνητο, μια Λορέν Ντίτριχ το 1903. Πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα που έλαβε αριθμό κυκλοφορίας, εννοείται τον αριθμό 1. Τότε ακόμα οι αριθμοί κυκλοφορίας τοποθετούνταν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες στα αυτοκίνητά τους. Θα αναρωτηθείτε ίσως για το πόσοι αμαξοποιοί ενεργοποιούνταν στην Αθήνα. 21 στο 1905 με 1906 στο Δήμο Αθηναίων και 6 στον Πειραιά. Στους αμαξοποιούς συγκαταλέγονται και οι αδερφοί Ρώσοι, ο πατέρας των οποίων Φραγκίσκος ήταν προμηθευτής της Βασιλικής Αυλής και διατηρούσε ένα από τα αμαξοπηγεία στα οποία τα 1885 απασχολούνταν 60 εργάτες. Στον Ρώση μαθήτευσαν έτεροι αμαξοποιοί των χρόνων εκείνων, οι Ι Μαυρουδοί που άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση το 1920 και την επόμενη δεκαετία καταγράφονται υπερκατασκευές τους σε πλαίσια της Όπελ. Σε αυτές συναριθμούνται και νεκροφόρες. Το 1925 καταγράφονται 40 αμαξοποιεία στην Αθήνα, ασφαλής ένδειξη για την ανάπτυξη του κλάδου και της αυτοκίνησης εν γέννη. Όσο για εμάς, λυσίστη, θα συνεχίσουμε στην επόμενη αυτοκίνητη διαδρομή μας. Είπαμε όμως για τα αυτοκίνητα που βρέθηκαν μετά από την θεομηνία, μετά από αυτή την καταστροφή. Ας πούμε, κύριε Γερακάρη, για τα αυτοκίνητα τα οποία δεν βρέθηκαν, που τα πήρε η θάλασσα, πέσαν στο ποτάμι τέλος πάντων, και σκεπάσαν μπάζα. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πάλι να ενημερώσουμε την οδική φροντίδα, τη φροντίδα ατυχήματος, να έρθει να καταγράψει το συμβάν. Και να... Παρότι δεν βλέπει τίποτα. Να πούμε πού ήταν το όχημά μας σταθμευμένο, ποια ημέρα, και να εξοπλιστούμε πάλι με τα έγγραφα που αναφέραμε προηγουμένως. Τη βεβαίωση δηλαδή από την ΕΜΗ, μια υπεύθυνη δήλωση τυχών του ιδίου για τις ζημίες που έχει υποστεί το όχημά του. Τις ζημίες αυτό δεν το βρήκε? Δεν το έχει βρει, μεν, και θα πρέπει να το δηλώσει και να καταγραφεί αυτό συγκεκριμένα. Μάλιστα. Θα ότι, πρέπει, δεν ότι δεν βρέθηκε. Θα πρέπει όμως αυτό το σημείο να προσέξουμε το εξής. Θα πρέπει να προσέξουμε το πώς θα το δηλώσουμε. Και τι εννοώ με αυτό? Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν έχει βρεθεί το όχημά του και θελήσει ή του προτείνει ο ασφαλιστής του, με συγχωρείτε, να το δηλώσει ως κλοπή, έτσι ώστε να μειωθεί το χρονικό διάστημα, γιατί σε περίπτωση ολικής κλοπής το χρονικό διάστημα όπου θα πρέπει να βρεθεί το όχημα για να σε αποζημιώσει ασφαλιστική είναι 3 μήνες. Από εκεί και πέρα, εκχωρείς την απαίτησή σου στην ασφαλιστική και το αυτοκίνητο, αν βρεθεί, της ανήκει. Στην περίπτωση που κάποιος του προτείνει ο ασφαλιστής του να το δηλώσει ως ολική κλοπή, θα πρέπει να προσέξει το εξής, ότι αν δεν έχει στο ασφαλιστήριο του συμβόλαιο την κάλυψη της μερικής κλοπής και αυτό μετά την παρέλευση διμήνου βρεθεί, θα του πει ασφαλιστική: δεν έχεις κάλυψη μερικής κλοπής, βρέθηκε το σασί του οχήματός σου. Του δίνει το κομμάτι που βρέθηκε και του λέει: δίνει το κομμάτι που βρέθηκε και του λέει: θα δούμε κατά πόσο μας συμφέρει. Θα πρέπει να μειωθεί η αποζημίωσή σου, γιατί έχει βρεθεί αυτό το ανταλλακτικό, και θα δούμε αν μπορεί να επισκευαστεί και αν συμφέρει ή όχι. Πάμε σε μία ακόμα περίπτωση. Εγώ, ο κακόβουλος πολίτης, επωφελούμε από τη θεομηνία. Το αυτοκίνητό μου είναι παρκαρισμένο στα Κιούρκα. Λέω ότι ήταν στη Μάντρα. Ναι. Χάθηκε το αυτοκίνητο και ζητάω αποζημίωση από την ασφαλιστική. Και τι γίνεται? Σε αυτή την περίπτωση πάλι είναι κατά δήλωσή σας. Γι' αυτό μπαίνει ο εμπειρογνώμονας της εταιρείας και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το λεγόμενο χρονικό διάστημα του τριμήνου. Θα πρέπει να ερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Πάντα είναι κατά δήλωσή σας. Δεν μπορεί να γνωρίζει. Δεν έχει λόγο να το αμφισβητήσει, γιατί κι εσείς μπορεί εκείνη της ημέρας της θεομηνίας να είχατε πάει μια επίσκεψη και να χάθηκε το όχημά σας. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε. Μπορεί και να περάσει δηλαδή η μπλόφα. Μπορεί και να περάσει, εκτός αν βρεθεί μετά. Πείτε μας και κάτι τελευταίο, βεβαίως, αυτό με τις ζημιές, πώς αποζημιώνουν τις ζημιές, πολύ σύντομα. Όμως, πολύ σύντομα, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Αν το όχημα είναι μέχρι τετραετίας από την ημέρα της πρώτης κυκλοφορίας του, της πρώτης αδείας κυκλοφορίας, τότε ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα
να χρησιμοποιήσουν γνήσια ανταλλακτικά. Και καινούρια. Και καινούρια, βεβαίως. Αν όμως έχει παρέλθει η τετραετία του οχήματος, τότε η ασφαλιστική καλύπτει μόνο τη χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών. Αν παρά τα αυτά ο ασφαλισμένος ζητήσει την τοποθέτηση γνησίων και καινούριων ανταλλακτικών, τότε θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος του επιπλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί θα έχουμε πολλά θέματα. Όποτε θέλετε. Όσο για σας, αντίκλεισήματος, επειδή έρχονται γιορτές, θα σας κάνουμε ένα δώρο. Κυρίως στους αλφίστη. Το νέο λοιπόν και το δώρο είναι ότι η Αλφα Ρωμαίο επανέρχεται στους αγώνες Φόρμουλα 1. Το 2018 η Ζάουμπερ θα χρησιμοποιεί κινητήρες της Αλφα Ρωμαίο και η ομάδα θα λέγεται Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ. Αυτά ανακοίνωσε πρόσφατα ο Σέρτζιο Μαρκιόνε, το αφεντικό της Fiat με λίγα λόγια και της Αλφα Ρωμαίο. Με αυτά και τα άλλα τελειώσαμε και αυτή την εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.